Συνέλληνες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, συνεχίζω το αγώνας δρόμου για την έβρεση των ΦΕΚ, δηλαδή των νόμων που συστήνεται η Βουλή σε σώμα, που εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε αυτό το ΦΕΚ υπάρχει, το ψάχνουμε, όχι μόνο για αυτόν τον Πρόεδρο και για άλλους Πρόεδρους, και ψάχνουμε και το ΦΕΚ των συνδυασμών, δηλαδή των πολιτικών παρατάξεων με τους βουλευτές. Γιατί όπως ο νόμος ορίζει, ο βουλευτής ορίζεται με νόμο, εφόσον εκλεγεί. Πληροφορίες έρχονται στα αυτιά μου ότι τα ΦΕΚ αυτά τα ψάχνουν και οι βουλευτές. Καλά ρε, κάντε πλάκα. Είναι δηλαδή στη δράση να βρουν τα ΦΕΚ και οι βουλευτές. Σε αγώνα δρόμου λοιπόν όλοι, οι δικηγόροι με ενημερώνουν πάλι ότι ψάχνουν κατά καπνού να βρουν τα ΦΕΚ και πέφτουν και στην παγίδα να πάνε να δουν πώς εκλέγονται οι βουλευτές. Μα πρέπει να το κάνεις. Εκλέχτηκε ο βουλευτής. Και φυσικά έχω πει ότι από τα πρωτοδικεία προκύπτει αν εκλέχτηκε ο βουλευτής. Διότι όλοι οι ψήφοι πάνε στα πρωτοδικεία και ο εισαγγελέας σε παρουσία συμβουλίου, το οποίο είναι ανοιχτό να πάει ο καθένας, να πάνε οι βουλευτές και αυτοί που έχουν λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία, να ακούσουν τα αποτελέσματα και με χαρτί του εισαγγελέα στα χέρια του βουλευτής παρουσιάζεται στη Βουλή. Πολύ ωραία. Το κάθε πρωτοδικείο δίνει έγγραφο εισαγγελέας μετά από την Επιτροπή στον κάθε βουλευτή που βγήκε, που πήρε τους πιο πολλούς ψήφους. Το αν φτάνουν οι ψήφοι να έχει έδρα είναι ένα άλλο κομμάτι εκλογικού νόμου που το κανονίζει η Βουλή. Θα το δούμε και αυτό. Ωστόσο όμως όλα τα πρωτοδικεία της κάθε περιφέρειας, ο εισαγγελέας, προσέξτε, ο εισαγγελέας δίνει στον κάθε βουλευτή που βγήκε από τον κάθε συνδυασμό με τους πιο πολλούς ψήφους βάσει του νόμου σφραγισμένο έγγραφο. Με αυτό το χαρτί του εισαγγελέα ο βουλευτής πηγαίνει στη Βουλή και θα πρέπει η Βουλή να συσταθεί με σώμα και θα ξέρει ο κάθε συνδυασμός πόσες έδρες καταναλώνει. Αυτό μετά γίνεται νόμος. Δηλαδή, αν δεν γίνει νόμος πόσες έδρες καταναλώνει το κάθε κόμμα, ο κάθε φορέας, γιατί φορέας δεν υπήρξε ποτέ δηλαδή, η κάθε πολιτική παράταξη, και όλο αυτό να συσταθεί σε σώμα, γιατί προσέξτε, η Βουλή αν δεν συσταθεί σε σώμα δεν μπορεί να βγάλει νόμο. Με την ίδια λογική, ο κάθε βουλευτής θα βάζει το δικό του νόμο. Δεν γίνεται. Άρα, η Βουλή ψηφίζει ως σώμα. Και για να περάσει ένας νόμος πρέπει να πάει πάνω από 151 ψήφους. Σε αντίθετη περίπτωση καταψηφίζεται ο νόμος και δεν ψηφίζεται. Άρα η Βουλή λειτουργεί ως σώμα, ένα σώμα. Ναι, να το δούμε. Πού το. Μέσα στη Βουλή είναι και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα. Ωραία. Αυτό το ΦΕΚ, αν δεν συσταθεί η Βουλή σε σώμα, δεν μπορεί να βγάλει κανένα νόμο, γιατί μετά ο νόμος βγαίνει από τη Βουλή των Ελλήνων. Και το ανώτατο όργανο του κράτους, αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, είναι η Βουλή. Δεν υπάρχει άλλο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έχω πει, επικυρώνει βάσει του Συντάγματος, αν ο νόμος που έβγαλε η Βουλή είναι στο Σύνταγμα τοποθετημένο σωστά και είναι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος, όπως είδαμε, είναι και αυτός χωρίς ΦΕΚ. Δηλαδή δεν νομιμοποιείται ούτε ο Πρόεδρος. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά ΦΕΚ ότι ο Πρόεδρος έχει εκλεγεί. Αυτή την ανίχνευση να βρουν γρήγορα το ΦΕΚ και του Προέδρου και της Βουλής και του Βουλευτή είναι όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι αξιωματούχοι να βρουν. Άντε να δούμε άμα θα τα βρουν, συνέλληνα μου. Αυτά τα ζωάδια τώρα κάνουν πλάκα. Αυτά όλα και ιδιαίτερα οι στοές και όλες οι κρυφές εξουσίες έχουν καταλάβει τι έχει γίνει, το μυστικό έχει βγει, μόνο που δεν σε φοβούνται. Γιατί λένε, ωραία, το ανακαλύψατε. Εντάξει, ο Σόρας έχει δίκιο, μας έπιασε. Ωραία. Και τι θα κάνετε εσείς οι Έλληνες. Συνεχίζουν λοιπόν να στο παίζουν βουλευτές, να στο παίζει πρόεδρος Δημοκρατίας, να βγάζει κατάπτυστους νόμους ανθεληνικούς, να σε σκοτώνει. Τα δικαστήρια να κοιτάνε, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, αλλά να κοιτάνε οι εισαγγελείς που θα βγάλουν και καμία ψεύτικη κατηγορία να μπλοκάρουν το Σόρα γιατί αυτό τους έχει πει η κρυφή εξουσία. Θα έρθει η ώρα σας όλων. Θα έρθει η ώρα σας όλων. Θυμηθείτε τις λέξεις μου. Θυμηθείτε και δεν θα ξανακοιμηθείτε. Δεν πρόκειται να ξανακοιμηθείτε ποτέ όποιος ακουμπάει και έτσι που ακουμπάει. Το μόνο που πρέπει να κάνουν όλοι οι εισαγγελείς τώρα
και τουλάχιστον ο Άριος Πάγος. Αλλά πώς να κάνει ο Άριος Πάγος όταν τον πρόεδρο του Άριου Πάγου και τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου τον ορίζει η κυβέρνηση. Και βεβαίως τώρα είδαμε και το Συμβούλιο Επικρατείας. Αντί το Συμβούλιο Επικρατείας να βγάλει πρόεδρο ή δικαστές, έβγαλε η κυβέρνηση. Καλά, ρε, η κυβέρνηση θα βάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας δικαστή. Να δικάσει τι, την παράνομη την κυβέρνηση γίνεται ποτέ? Αυτοί το βάζουν εκεί για να κλειτώσουν τη φυλακή. Ωστόσο όμως όλα αυτά, συνέλληνά μου, πρέπει να το λύσουμε εμείς. Και για να λυθεί δεν θα το λύσουν τα δικαστήρια, γιατί στα δικαστήρια βάζουν δικούς τους ανθρώπους. Γιατί στον Άριο Πάγο βάζουν δικούς τους ανθρώπους. Και όσο και να σέβονται το Σύνταγμα, όταν τους πιέσουν με το τηλέφωνο και τα φοβήσουν αυτά τα ανθρωπάκια, έχεις δει τον εισαγγελέα πως έκλαιγε την άλλη φορά? Θα επεκταθώ εκεί, θα πάω και εκεί. Θα πάω και εκεί και θα καταλάβεις που έκλαιγες στο αεροδρόμιο. Αλλά μετά έβαζες κατηγορίες ψεύτικες και κοίταγες πού θα αλλιώσεις το Σόρα και πού θα βγάλεις τις εγκληματικές σας παρακρατικές οργανώσεις να σκοτώσετε το Σόρα ζωντόβολα. Θα το καταλάβετε όλοι. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν αυτοί να κάνουν κάτι. Γιατί τους διορίζουν εκεί. Και αύριο θα βάλουν έναν άλλον, αν δεν τους κάνει τα χατήρια. Εμείς οι πολίτες θα πρέπει να το λύσουμε. Όταν το σύνολο των πολιτών συστρατευτεί και αυτοί αντιληφθούν ότι δεν έχουν τη δύναμη μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ΜΜΕ να λένε την κάθε γελιότητα, το κάθε παρτάλι ή το κάθε ζωντανό εκεί πέρα, γιατί περί ζωντανού πρόκειται, δεν μην φανταστείτε ότι έχει καμία νοημοσύνη που κάθεται σε ένα γυαλί και λέει όλες τις γελιότητες του. Διαβασμένα τα έχει, τα λέει και νομίζω ότι είναι και κάποιο. Τόσο γύφτο έπαρση έχει μέσα του. Όταν θα σταματήσουν αυτά, όταν εσύ θα καταλάβεις, θα αφυπνιστείς, θα έχεις άποψη συγκεκριμένη και βγάλεις την ψυχή σου και βγάλεις τη δυναμική σου, τότε με την ένωσή μας, με την ένωση του ελληνικού έθνους, θα σταματήσουν όλοι αυτοί, θα παγώσουν. Γιατί δεν θα έχουν τη δύναμη. Δεν θα μπορούν να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε τα κόμματα, ούτε τα δόγματα, ούτε μέσω των εφημερίδων, ούτε μέσω των τηλεοράσεων, ούτε μέσω των ραδιοφώνων. Τα άχρηστα θα είναι. Τι να σου λένε, τα παραμύθια τους πάλι, τα άκουσες, πόσες φορές τα άκουσες? Όλα τα κανάλια, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι λεχρήτες, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν σου λέγανε ποιος ήταν βουλευτής και με πόσους ψήφους βγήκε? Αλήθεια. Πολύ ωραία. Μα όλα αυτά που σου λέγανε έπρεπε την άλλη μέρα να είναι φεκ. Γιατί ήταν αλήθεια και γιατί έτσι είναι. Είδες κανένα φεκ με πόσους ψήφους μπήκε ο κάθε συνδυασμός στην Βουλή? Είδες κανένα βουλευτή να δεις με πόσους ψήφους μπαίνει? Πώς μπήκε? Ξέρει κανένας τίποτα? Απλά βγαίνει και σου λέει: γεια σας, είμαι βουλευτής. Ρε, πού ήσουν εσύ? Α, είχες βγει εκεί. Α, σε ξέρουμε, ήρθες γύρω-γύρω. Γι' αυτό τους πάνε γύρω-γύρω. Ήσαι να τους γνωρίσεις, να ξέρεις ότι δεν είναι. Δηλαδή από κάπου είναι. Τους είδες, παιδί μου. Το αν βγήκε δεν ξέρεις. Σιγά με τον ψήφισε ο λαός. Υπάρχει άνθρωπος να ψηφίσει όλα αυτά τα παιδιά? Και αφού το ψήφισες και δώσες την ψήφο και σου υποσχέθηκε ότι πρέπει να κάνει, μετά είδες ότι δεν τα κάνει. Για δεν πας με το γραφείο του. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόστος. Γι' αυτό εμείς δίνουμε το δικαίωμα σε singular να μας κλέψει. Όταν εμφανιστεί όμως το σύνολο των ανθρώπων, πώς θα σε κλέψει μωρέ η singular τώρα? Θα εμφανιστεί όλη η Ελλάδα τώρα στα γραφεία και πάει να πάρει την Ελλάδα της και θα κάτσει η singular τώρα να σου λέει τώρα ποσοστά και γελιότητες? Δεν υπάρχει τίποτα. Πας μέχρι εκεί τη singular και τη βγάζεις τα αυτιά, τα τεντώνεις. Απ' την άλλη, όταν ο λαός είναι όλος συστρατευμένος για την απελευθέρωσή του, ποιο κανάλι θα σου πει και τι θα πει? Δεν σε νοιάζει τι θα πει? Θα τα ξεράσουν όλα μετά. Μετά θα πας στα κανάλια και θα τους κάνεις interview και θα τα πούνε όλα. Τώρα, άσους να λένε όσο λένε και όλες αυτές τις αντινοήσεις που κάνουν, μαζεύτετες και συλλέχτετες. Θα έρθει η ώρα που το κανάλι θα βγει το κάθε του ζωντανό ό,τι έχει πει και θα σου πει γιατί το είπε, ποιος τον έβαλε, πώς απειρώθηκε. Στορκίζομαι αυτό, θα το κάνω. Και μπορώ να το κάνω. Και με μεγάλη μου χαρά θα σου πούν τα δόγματα. Τι κάνανε, πώς σου κάνανε. Θα τα βγάλει στον αέρα. Αυτά θα στα πούνε μόνα τους. Και θα σου λένε και ημερομηνίες. Ποιος τον πήρε τηλέφωνο, ποιος τον έβαλε. Θα στα πούνε όλα. Που δεν στα λένε τώρα. Θα τα διώξουν τώρα. Μετά θα έχουν ήδη φύγει. Δεν θα έχεις αυτά πάλι τα κλαρίνα. Όλα αυτά τους παπαγάλους, όλα αυτά τα γελία. Θα στα πούνε όμως όλα. Η Ελληνοπολιτεία θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Ωστόσο όμως, αυτό που πρέπει να δούνε και πρέπει να καταλάβετε όλοι, πρέπει να αφυπνιστείτε και να βγείτε όλοι απάνω, να ακούσουν τις φωνές σας, να ακούσουν και να σας μετρήσουν. Όσο σας μετράνε και νομίζουν ότι ακόμα έχουν περιθώριο να σιωπήσετε, να μην μιλήσετε, αυτά θα κράζουν συνέχεια, δεν έχουν άλλη λογική. Είναι σαν το χαζάρο, βίστονε, πες του για τη μάνα του, πες του για τον πατέρα του, πες του για το σώι του. Θα σου λέει εντάξει καλά λες, ωραία, έλα να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουν τίποτα ιερό απάνω τους ρε παιδιά αυτοί, δεν το καταλαβαίνετε. Σε αυτά τα επίπεδα που κινούνται δεν τους ενδιαφέρει. Τα φτύνεις και σου λένε βρέχει. Τα βρίζεις, δεν τρέχει τίποτα.
δουλειά του να κάνει. Ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει που έχεις δίκιο. Και κοιτάει τη μεγαλοπρέπειά σου. Και τώρα δεν πρέπει να έχετε καμία. Πρέπει να ξεσηκωθείτε όλοι, να μετρηθείτε ακόμα και με τα αδέρφια σας. Να καταλάβουν όλοι ότι ο λαός είναι συστρατευμένος και θέλει όλος ο ελληνικός πληθυσμός την απελευθέρωσή του. Και ό,τι άδικο έχει γίνει, να το εξαφανίσει, να το κόψει, να το τιμωρήσει. Δεν το καταλαβαίνεις, θα ξαναγίνει, είναι σαν την πνευμονία. Δεν θα κάνεις, δεν θα θεραπεύσεις, δεν θα κάνεις ίαση στην πνευμονία. Θα ξανάρθει, θα σε διαλύσει, θα σε σκοτώσει. Θα πρέπει να φύγει τελείως το μικρόβιο. Να είσαι καθαρός, να έχεις την ίασή σου και να περπατήσεις κανονικά το μέλλον και τη ζωή σου. Στην Έλληνα, μόνο συστράτευση Ελλήνων, να ενωθούν όλοι. Εδώ λοιπόν, για ένα μεγάλο παράδειγμα, θα δείτε αν ψάξετε στο διαδίκτυο, έχω πει ότι για τα πάντα υπάρχουν εφέκ. Για το αν θα πάρεις καθαρίστρες στο Υπουργείο, γιατί αν θα μπουν σε νοριοφύλακες, γιατί αν θα μπουν αστυνομικοί, για το αν θα γίνει προσλήψεις, για το κάθε τι, λεφτά να πάρουν από το κράτος, χρήματα από οποιοδήποτε λογαριασμό, είναι φεκ, όπως και με τα φεκ που συναντήσαμε τα CDR, όπως και από τα Παγκοσμία Ταμεία, πάλι με φεκ. Γιατί η Βουλή είναι σώμα. Αν η Βουλή δεν είναι σώμα, δεν μπορεί να βγάλει νόμο. Αυτοί οι νόμοι λοιπόν που βλέπετε είναι κακώς έχουν βγει από μια παράνομη ομάδα. Όλοι λοιπόν ξέρουν τώρα ότι δεν έχουν ΦΕΚ, άρα δεν έχουν νόμο και δεν έχουν δικαιοδοσία. Αυτό κρατιέται μέσα στην Ελλάδα και αυτοί νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από σένα γιατί ακόμα δεν έχει συστρατευτεί. Θα πρέπει για αυτό το τεράστιο γεγονός και συμβάν να μιλήσουν οι δικηγόροι. Γιατί δεν μιλάτε ρε δικηγόροι, λέω ψέματα. Υπάρχουν ΦΕΚ και τα κρύβετε. Ε? Γιατί δεν μιλάτε ρε δικηγόροι. Γιατί δεν μιλάτε ρε συνταγματολόγοι. Γιατί δεν μιλάτε ρε συμβολεογράφοι. Εσείς πώς κάνατε συμβόλαια και υπακούατε σε νόμους της Βουλής που ήταν σε ΦΕΚ, όταν η Βουλή δεν είναι σε ΦΕΚ. Άρα όλη σας η δουλειά είναι παράνομη. Πώς η ΑΔΔ εισέπρατε φόρους όταν δεν έχω σύσταση σε σώμα και πώς γίνεται να βγάλουν νόμο μια ανεξάρτητη αρχή Βουλή που δεν είναι σε σώμα. Έχετε καταλάβει γιατί ακριβώς μιλάμε, τι έχει γίνει. Αυτοί ξέρουν. Τώρα φοβούνται. Όμως δεν φοβούνται εσένα πολίτη μου γιατί δεν έχεις συστρατευτεί. Όταν συστρατευτείς, εμένα με φοβούνται. Και δεν με φοβούνται μόνο αυτοί. Με φοβάστε κι εσείς. Πολλοί Έλληνες εκεί έξω με φοβούνται. Και ο λόγος είναι γιατί έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια κάθε άνθρωπος να έχει μία ιδιότητα παραπληγική. Αυτός λέει είναι πολιτικός. Αλήθεια. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο πολιτικός για να υπάρχει είναι αυτός. Να μιλάει ξύλινα, να λέει μια παπάντζα, να μην εννοεί τίποτα το ζώο, να σου λέει ψέματα και το χαμογελάς. Δεν του σπάς τα μούτρα ακόμα. Μάλιστα. Βέβαια για να έχεις πολιτικό θα πρέπει να έχεις πολίτες. Δείχτε μου έναν πολίτη, γιατί αν δεν έχουμε πολίτες δεν έχουμε άνδρες πολιτικούς. Άνδρες. Μεγάλη λέξη. Το παίρνω πίσω. Πολιτική ιδιότητα. Άρα αν δεν έχεις πολίτες, ποιος σε έβαλε εκπρόσωπο των πολιτών? Σήμερα δεν έχουμε πολίτη, άρα πρέπει να φτιάξουμε πολίτη. Αν δεν φτιάξουμε πολίτη, δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικούς εκπρόσωπους. Σήμερα μιλάτε ότι υπάρχει ένας πολιτικός εκπρόσωπος, ο οποίος δεν εξυπηρετεί εσένα, δεν ξέρεις τι σου λέει, δεν σου λέει τίποτα και οτιδήποτε υπογράφει, κάνει και γιώνει, δεν είναι για σένα, δεν είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι για την πολιτεία σου. Και σου έχει καταστρέψει την πολιτεία και ιδιαίτερα έχει καταστρέψει τον πολίτη. Δηλαδή τον έχει εξαφανίσει ο πολιτικός τον πολίτη. Αλλά κατά τα άλλα καλή πολιτική. Σήμερα λοιπόν χτίζουμε πολίτες και είναι ο καθένας. Άρα ο καθένας σας θα πρέπει να είστε, όπως είπα, πανεπιστήμονας. Θα πρέπει να έχετε πολλές μορφοποιήσεις. Σήμερα ο κόσμος πολλές μορφοποιήσεις δεν τις αντέχει και αρχίζει και τις φοβάται. Γιατί τον έχουν μάθει ότι ο καθένας πρέπει να έχει μία γελία μορφοποίηση και δεν μπορεί να έχει άλλη. Και εκείνη θα πρέπει να είναι χαραγμένη αποστατικά, μασονικά, με τις γελιότητες που τον έχουν μάθει. Τι είναι αυτός, λέει, αυτός είναι μηχανικός. Δεν είναι τίποτα άλλο, πάει μηχανικός είναι. Αυτός είναι αρχιτέκτονας, αυτός είναι γιατρός, αυτός είναι συγγραφέας. Δεν μπορεί να γράψει άλλος, θα γράψει ο συγγραφέας. Και είναι ένα παραπληγικό παιδί που δεν ξέρει να γράψει και δεν πρέπει να γράψει, αυτός απαγορεύεται. Άρα δεν γράφει αυτός που έχει, γράφει αυτός που έχει ιδιότητα. Μα αφού είναι βλάκας, αφού είναι ζώο, γιατί να γράψει? Επειδή εσύ τον είπε συγγραφέα ή επειδή δήλωσε αυτός συγγραφέας? Άρα πρέπει να γράφει αυτός που έχει να γράψει ή αυτός που γνωρίζει να γράψει.
ή αυτός που μπορεί να γράψει, όχι αυτός που είναι συγγραφέας. Άρα αυτή την πολυμορφικότητα κάποιοι την έχουν παρεξηγήσει, ενώ πραγματικά πρέπει να γίνεται όλοι πολυμορφικοί. Με την έννοια ότι θα πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν εσένα. Βεβαίως μπορείς να γράψεις αυτό που είδες, αυτό που νιώθεις και αυτό που μπορείς. Αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, αυτό το γράψει κανένας άλλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει ιδιότητα είτε του συγγραφέα είτε του ερευνητή. Τι ερευνητή? Άμα αφήσουμε να ερευνήσουν οι ερευνητές, ωραία. Και όλα αυτά που λέμε, τόσοι ερευνητές δισεκατομμύρια, πού στο διάλογο να τα ερευνήσουν? Επέρα τα ερευνήσω εγώ. Στον παγκόσμιο ιστό, στον κρυφό ιστό, στα υπόγειά του και όπου αλλού. Για καθίστε. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι βγάζουν μια φοβία, αν το θέλετε, ιδιαίτερα στο πρόσωπο το δικό μου, το οποίο το βλέπουν ως πολυμορφικό. Και είναι. Όμως έτσι πρέπει να γίνεται όλοι. Δεν με νοιάζει τι λες, αδερφέ μου. Πρέπει να μάθεις τους νόμους που γίνεται και που σε δυναστεύουν και που αυτοί που τα υπογράφουν δεν γίνεται τίποτα. Είναι σκουπίδια σχεδόν μπροστά σε σένα. Διότι αν ήταν κάτι παραπάνω θα το βλέπαμε, θα το δείχνανε. Σήμερα δεν γίνεται καν άνθρωποι. Άρα εσύ πρέπει να μάθεις τι έχει γίνει, αλλά και τι θα φτιάξεις. Πού θα εγκαθιδρυθεί η Ελληνοπολιτεία, σε αυτά τα ζωντόβολα? Αυτά είναι μορφοποιημένα ήδη. Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Έχουν πάρει τη μορφή τους. Και αν τη διαλύσεις για να φτιάξεις κάτι άλλο, αυτά μόνο που διαλύονται. Πού σημαίνει? Θα πρέπει οι άνθρωποι οι ίδιοι να γίνουν πολυμορφικοί και να αναγνωρίζουν και τα ΦΕΚ και τους νόμους και πώς το κάνανε. Δηλαδή γίνεται να μου λες αυτός είναι ο παπάς και εκεί θα πάω και τελειώσαμε και εκεί πας και σε βιάζει. Άρα δεν μου επιτρέπεις να σε προστατεύσω? Σήμερα η προστασία όλων των πολιτών και των αδερφών μας είναι στα χέρια μας. Δεν θα μείνει ποτέ. Υπάρχει δικαστήριο να σε προστατεύσει τη στιγμή που μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις ή οτιδήποτε έχουν βγει είναι κατά του ανθρώπου και εξυπηρετούν μόνο αλλότρια σχέδια? Και όλων των στοών και όλων των νόμων που σήμερα δεν είναι δική μας, θα βρεις ποτέ το δίκιο στα δικαστήρια? Μα το δίκιο στο δικαστήριο πάει κάποιος ο οποίος έχει άδικο για να πάρει το δίκιο κάποιου άλλου. Αν αυτό είναι δικαιοσύνη, πρέπει να την αλλάξουμε. Αν αυτό είναι πολιτική, που μέχρι σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ και τόσα χρόνια που την έχουμε φορέσει και τόσες πτωχεύσεις και τόσες δολιότητες που έχουμε εισπράξει, αν μη τι άλλο, δεν θα την αλλάξουμε, θα εξαφανίσουμε όλη εκείνη την πολιτική η οποία δεν είναι πολιτική, διότι δεν έχει να κάνει με πολίτη. Διότι αν σεβόταν τον πολίτη, θα υπήρχαν και πολιτικοί. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πολιτικοί, γιατί δεν υπάρχουν πολίτες. Υπάρχουν πλάσματα που πηγαίνουν από τον ένα χώρο στον άλλον, δογματικό, κομματικό, αλλάζοντας κάθε φορά σύμφωνα με το πόσα θα πληρωθούν ή τι θα εισπράξουν. Στο τέλος όλοι παίρνουν το τρίτο το μακρύτερο. Και τελικά ο αφανισμός είναι πρωτομπυλών. Άρα στην Ελληνά μου ξέρουν τι λέω. Σίγουρα και εσύ ξέρεις τι λέω. Εσύ όμως αρχίζεις και φοβάσαι την πολυμορφικότητα η οποία... Είσαι κομμάτι της πολυμορφικότητας. Δεν γίνεται να σου δίνει κάποιος δηλητηριασμένο νερό, αλλά τελικά να περιμένεις τον ειδικό νερούλα να σου πει ότι είναι δηλητηριασμένο, και ενώ όλοι φωνάζουν ότι είναι το καλύτερο νερό και το έχουν ήδη δηλητηριάσει όλα τα σιωνόσπορα. Δεν γίνεται να ακούς τον ΕΟΦ, ο οποίος είναι εβραϊκών καθηκόντων, και όλα τα Υπουργεία Υγείας να κάνουν στα παιδιά μας όλα τα εμβόλια τα οποία είναι από αυτιστικά μέχρι μόνιμες αναπηρίες, και αν δεν είναι τώρα στην 20ετία-30ετία γεμίζουν τα νοσοκομεία μας από τα παιδιά των εμβολίων, αλλά τελικά να πιέζουμε τα παιδιά μας να κάνουμε τα εμβόλια, τα σκοτώνουμε μόνοι μας και πληρώνουμε γι' αυτό, αλλά θέλεις τον ειδικό, πρέπει να μάθεις. Ακόμα και σε ένα γιατρό να πας. Ας υποθέσουμε ότι πας σε ένα γιατρό. Εγώ τουλάχιστον να καταλάβετε και τη λειτουργία όλου του ανθρώπου. Οι εποχές είναι πάρα πολύ πονηρές, όλα γύρω σου είναι ο θάνατός σου. Είναι από το να είναι ηλίθιος κάποιος, έως το να είναι και εγκάθετος. Ο ηλίθιος είναι πάντα εγκάθετος, γιατί δεν έχει και πού αλλού να πάει και βολεύει όλο το αποστατικό καθεστώς. Πας σε έναν γιατρό και του λες: γιατρέ, τι έχω? Ό,τι σου πει ο γιατρός το πιστεύεις? Το πιστεύεις γιατί δεν ξέρεις. Μπράβο. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει. Σου λέει λοιπόν ο γιατρός: α, πρέπει να κάνεις εγχείρηση τώρα, είναι αυτό. Πού το ξέρεις εσύ? Πρέπει ο γιατρός να σου το αποδείξει. Αν δεν σου το αποδείξει, δεν το χρειάζεσαι. Κάτσε να πεθάνεις μόνος. Αν ο γιατρός δεν σου αποδείξει, ο γιατρός πρέπει να είναι ή ηλίθιος, ή χαζός, ή εγκάθετος. Αλλιώς θα πρέπει να σου αποδείξει αυτό που έχεις. Δεν σε ευχαριστεί αυτός ο γιατρός. Πας έναν άλλον. Παίρνεις δεύτερη γνώμη, τρίτη γνώμη, τέταρτη γνώμη και αρχίζεις και σκέφτεσαι μόνος. Γιατί για τη δικιά σου τη ζωή είσαι εσύ υπεύθυνος. Δεν είναι ο γιατρός. Πας αβόδι στο γιατρό, σου λέει τι να κάνεις. Μπαίνεις μέσα στο χειρουργείο. Το ξέρετε ότι οι 7 εγχειρήσεις στις 10 είναι ψεύτικες. Δεν χρειάζονται. Όμως αυτό σημαίνει λεφτά.
Αλλά εσύ τον άκουσες στον γιατρό. Καλά έκανες. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, την πέτυχες. Πάρε και αυτά τα φάρμακα. Εδώ είναι το θέμα. Άρα για τη ζωή σου, ποιος είναι υπεύθυνος, αυτός ή εσύ? Γιατί δεν παίρνεις μόνο τη ζωή στα χέρια σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, να πεθάνεις μόνος όπως γουστάρεις. Θα πάνε να πάρεις 4 γνώμες. Θα σου πούνε, άδρεφε, πεθαίνεις. Πεθαίνω, πεθαίνω. Ωραία. Αφού οι 4 γνώμες είναι το ίδιο, τότε να αποφασίσεις πώς θα πεθάνεις μόνος σου. Γιατί θα πας σε ένα γάμο κρεβάτο να πούμε του γιατρού να πουληθούν και τα παιδιά σου. Αλλά την άλλη, άμα θα πάρεις 4 διαφορετικές γνώμες, θα δεις ότι θα είναι διαφορετικές. Τελικά πρέπει να ανακαλύψεις ποιος έχει δίκιο. Και οι 4 δεν ξέρεις κανείς, δεν ξέρεις ποια είναι αλήθεια. Αν δεν λειτουργήσεις έτσι σε τόσο χαλεπούς καιρούς, είσαι ήδη νεκρός. Και εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι. Είδες τις τεράστιες εμπιστοσύνες που έδωσες. Πού, στην εκκλησία, στα παπαδαριά. Βιάστηκαν όλα τα σπίτια. Τα μυαλά, τα σπίτια, τα πάντα. Έδωσες εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Μπράβο. Στους τραπεζίτες, είχες τα λεφτά στην τράπεζα, ναι. Στα κλειδώσανε μέσα, δεν στα δίνουνε. Σου κάνουνε κουρέματα, σου πήραν τα ομόλογα, σου πήραν τα λεφτά, δεν σου τα δίνουνε. Πάρε capital control που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει για αυτούς. Υπάρχει για σένα, αλλά για αυτούς δεν υπάρχει. Τελικά δεν υπάρχει για κανέναν, αλλά αυτό εκτελείται. Τελικά έλα να σου κάνουμε και ένα αποθενέσχες. Έλα να στα πάρουμε όλα. Έλα να σου διοικήσουμε και την επιχείρηση. Έλα να σε επιδείξουμε κιόλας. Έλα να σε δάρουμε κιόλας. Και όλα αυτά από τι τα έπαθες. Εσύ δεν ψήφισες. Εσύ δεν ψήφισες. Εσύ δεν ήσουν στο δόγμα. Δυνατός εκεί, μη χάσουμε τη θεότητα. Να πάει ρε, πού η θεότητα ρε που μπουνε. Κοίτα τα ζωντόβολα, τα κοράκια τώρα τι κάνουν απάνω μας. Και μας φέρανε και το μνημόνιο, το οποίο είναι μνημόσυνο. Δηλαδή και τα παιδιά είστε ήδη πεθαμένοι, σταματήστε, πτωχεύετε. Δεν υπάρχει λύση, τους αφήνω, κάνουν ό,τι θέλουν. Και έρχομαι το 12 και λέω, όπα ρε, για να πνοχεύσετε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να μου το αποδείξετε. Και γι' αυτό τα βάλα στην ελληνική δημοκρατία τα 600 για να μην πτωχεύσουν η χώρα. Όχι να κάνει πλάκα ο κάθε μαλακισμένος, το κάθε ζαβό εκεί έξω και ο κάθε παπαγάλος. Γιατί αν δεν τα βάζα στην ελληνική δημοκρατία και τα είχα Αρτέμις ώρας, θα την είχαν πτωχεύσει τη χώρα. Εννοώ, τα έβαλα στην ελληνική δημοκρατία. Και έτσι που τα έβαλα στην ελληνική δημοκρατία, όποιος βρωμιάρης έρθει δίθεν Ευρωπαίος που του χρωστάμε, θα πρέπει να μας αποδείξει από πού του χρωστάμε. Έτσι είναι. Και βεβαίως δεν μπορείς να πτωχεύσεις μια χώρα, για να ξέρετε, δεν μπορείς να την πτωχεύσεις μια χώρα από τη στιγμή που έχει χρήματα. Για να ξέρετε δε, μπορείτε να πτωχεύσετε και τα άτομα. Δηλαδή άμα ένα άτομο σου χρωστάει 50.000 ευρώ και δεν στα δει και δεν έχει χρήματα, πας στο πρωτοδικείο και πτωχεύεις τα φημί του. Και άστανε μετά να ψάχνετε. Αν δεν το ξέρετε, το μάθετε. Που σημαίνει, που μπήκαν τα χρήματα τα 600 δις, στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, εκεί ήταν δίκοπο μαχαίρι. Έπρεπε να έρθει κάποιος λοιπόν χαζαράκος, ο οποίος να πει: εγώ θα πτωχεύσω την Ελλάδα με ένα ομόλογο 30 δις. Μάλιστα. Το ομόλογο θα έπρεπε να το δώσει σε μένα και να πάρει τα χρήματα από το λογαριασμό εκείνων που εγώ διαφθεντεύω. Δηλαδή που σημαίνει ότι είμαι ο πληροξούσιος του λογαριασμού της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Και έτσι είναι και ακόμα και σήμερα. Τη διαχείριση του λογαριασμού εγώ την έχω. Δεν την έχει ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας άλλος. Που σημαίνει, όταν έρχονταν λοιπόν και μας έδωνε τα 38 δις, θα βλέπαμε από πού έρχεται το 38άρι. Πού ήταν το 38άρι, πότε το πήρε στα χέρια του το 38, το 28 δεν έχει σημασία, ή ένας άλλος που θα έρθει με 45, θα πρέπει και είχαμε δικαίωμα, εφόσον θα πληρώναμε, να ζητήσουμε και υποθενέσχεση σε μια εισαγγελική διαδικασία. Οπότε ο Χαζαράκος θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν το ήθελε αυτό. Γι' αυτό δεν ήρθε ποτέ να ζητήσει λεφτά από την Ελλάδα. Και από το 12 μέχρι τώρα δεν έπεσε καμία δόση και όλα πληρωνώσανται. Από πού πληρωθήκανε? Από αυτά που δεν έχουμε? Ή που λένε φεύγουμε από τα μνημόνια. Και πώς φύγαμε, γιατί γίναμε καλά? Δηλαδή κλείσαμε τη μισή Ελλάδα, κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Βάλαμε φόρους. Έχει γίνει τη κακομοίρα. Είναι όλοι στο δρόμο, είναι όλοι στη βίζιτα. Αλλά τελικά το μνημόνιο φεύγουμε γιατί πήγαμε καλά στην οικονομία μας. Φέραμε και λαθρομετανάστες, τους πληρώνουν 2-3 χιλιάρικα το μήνα εισοδήματα, τους δίνουν σπίτια, ξοδεύουν χίλια πράγματα σε όλες τις υπηρεσίες. Τελικά η Ελλάδα πάει καλά. Δεν γίνεται. Μας δουλεύουν όλους μαζί. Και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε εμείς. Και τότε που τα έβαλα λοιπόν σε αυτό το λογαριασμό, τον ειδικό που άνοιξα και έγινε ολόκληρη διαδικασία σε τρεις χώρες, με πολύ μεγάλες μάχες, ήταν για να μην μπορέσουν ποτέ να πτωχεύσουν την Ελλάδα. Και αφού δεν την πτωχεύσανε, μπήκαμε στον πόλεμο. Και καλούμε όλους τους Έλληνες ανθρώπους, καλούμε όλους τους αδερφούς μας να μπουν στον πόλεμο, να μπουν στην απελευθέρωση. Και όχι να αφήσουν τις βολές να έρχονται συνέχεια πάνω μας, γιατί όσο καθυστερείτε, οι βολές θα μας τεντώσουν κάποια στιγμή. Εντάξει, θα φας 50 σφαίρες, μπορεί να σε πάρει και μία. Όσο όμως θα συστρατεύεσαι, δεν θα μπορούν να χτυπήσουν ούτε να πατήσουν τη σκανδάλη σε καμία βολή και σε καμία άδικη κατηγορία και πουθενά. Και γιατί καθυστερείς, να χάσεις τι, να σηκωθώ να φύγω.
Εάν τα πάρω λοιπόν τα 600 και πω ναι ρε παιδιά τα αποδεσμεύω, άστο μωρά αφού δεν τα θέλετε, όχι έφυγα. Ωραία, την άλλη μέρα θα την πτωχεύσουν την Ελλάδα. Τώρα δεν πτωχεύει η Ελλάδα, γιατί έχει το ταμείο της 600 δις, αν δεν το καταλαβαίνεις. Θα την είχαν πτωχεύσει από τότε και μπορούν να την πτωχεύσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πιέζοντας εμένα όσο πολύ. Άρα δεν σηκώνομαι να φύγω και κάθομαι και τρώω όλα αυτά στο κεφάλι. Και εσύ ρε ζωντόβολο, όχι δική μου, εσύ ρε άνθρωπε έξω ζωντόβολο που βρίζεις και χλεβάζεις, τι στο διάλο παριστάνεις, πες μου τι θέλεις. Θες να πτωχεύσει αυτή η χώρα, τι θα κερδίσεις να πτωχεύσει. Μα θα σε λιώσουν αγόρι μου. Και που δεν σε έχουν λιώσει από το 12 μέχρι το 2018, κάποιος έχει φροντίσει γι' αυτό. Και πάνε 6 χρόνια και ακόμα δεν κατάλαβες. Αλλά και ακόμα κάθεσαι τα 600 δις τους ώρα. Ζώο τριφασικό δεν είναι τους ώρα, είναι της κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας. Αν ήταν τους ώρα, θα την είχαν πτωχεύσει. Επειδή είναι της κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν μπορούν να την πτωχεύσουν τη χώρα αυτή. Με τίποτα. Και όταν θα έρθει ομόλογο να ζητηθεί, γιατί η πτώχευση, αν δεν το καταλάβει κάποιος, ή τουλάχιστον δεν σας έχουν εξηγήσει πώς γίνεται η πτώχευση. Γιατί να σας το πούνε. Γι' αυτό μετά φοβάσαι εμένα τον πολυμορφικό. Εντάξει, βάλανε έναν ειδικό να σου πει τις ξεφτύλες του. Δεν είδες όλους τους ειδικούς που δεν μιλάει κανένας και όποιος μιλήσει δεν λέει τίποτα. Και όποιος μιλήσει είναι μόνο ανθεληνική λέξη και έννοια. Για να πτωχεύσεις τη χώρα λοιπόν θα πρέπει να ζητήσεις το ομολογό σου που σου χρωστάει μια χώρα και αφού το ζητήσεις το ομόλογο. Βέβαια και η χώρα μπορεί να σου κάνει ένα αποθενέσεις και να σε σκίσει. Αν είσαι ένας δανειστής ξεφτύλας, ο οποίος είσαι μόνο από το παρακράτος ή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν το κάνουν όμως γιατί είναι όλοι μαζί. Γιατί οι ιστορίες δουλεύουν καλά, οι Εβραίοι είναι καλά δεμένοι εδώ πέρα, οπότε δεν το κάνει κανένας. Γι' αυτό και ήρθε πολύ μεγάλη κόντρα και κοντράρισα όλο αυτό το καθεστώς και όλο το παρακράτος, αλλά και τεράστιες υπηρεσίες στον πλανήτη, οι οποίες είναι των ιδίων. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν έχει χώρα χρήματα, σου δίνει ο Υπουργός Οικονομικών εγγράφωση και σου λέει: παρακαλώ, δεν μπορώ να σας πληρώσω το ομόλογο και αρχίζει και ζητάει χάρες. Δηλαδή 6 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες. Ωραία, εσύ το γράφεις τα παλιά σου παπούτσια και πτωχεύεις στον Άριο Πάγο ή στο Πρωτοδικείο τη χώρα. Πτωχεύεις τη χώρα στον Άριο Πάγο και λες: ζητάω τώρα τα χρήματά μου και αν δεν είναι μέσα την ημερομηνία που είναι το ομόλογο, η χώρα κάνει πτωχευτικό, μπαίνει στο πτωχευτικό δίκαιο. Κάνεις επίσημα στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Federal Reserve που είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Και στο Federal και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Και αυτόματα η χώρα θεωρείται πτωχευμένη, μπαίνει στη μαύρη λίστα σε όλο τον πλανήτη. Και τότε θα σου έλεγα εγώ από το 12, αν θα έπαιρνες εσύ σύνταξη σήμερα 400-500 και να κάθεσαι, και εσύ ζωντόβολο πράκτορα που κάθεσαι απέναντί μου και με βρίζεις, να δω από πού θα πυρωνώσουν τότε. Και κάθε ένας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Που κάθεται και κάνει πλάκα με την Ελλήνων Συνέλευση και κάθεται να λέει οπαδή η Ελλήνων Συνέλευση και ο κύριος Σόρας ο καταζητούμενος. Θα σου λέγα εγώ αν ήμουν καταζητούμενος λοιπόν, που έκατσα να γίνω και καταζητούμενος για τις πίπες του Λεπίδα και του κάθε παρακράτους, για να κάνεις εσύ πλάκα. Μογκολόσπερμα. Μογκολόσπερμα. Ωστόσο λοιπόν δεν πτωχεύσει η χώρα και ούτε πρόκειται να πτωχεύσει. Άρα λοιπόν πρέπει να συστρατευτείς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έπειτα μπήκαν και στον ισολογισμό. Βέβαια, αφού ήταν και δεν τα έπαιρνα και μπήκαν στον αγώνα, ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν εκ του παγκόσμιου νόμου. Γιατί αυτά τα έχεις βάλει στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Με αποτέλεσμα, εκείνη η θέση τους. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκαν και τα βάλαν. Δεν ήταν γιατί το έκαναν γιατί ήταν καλά παιδιά ή τα ήθελαν εκεί να τους κάνει στη σύντομα τη σήμερα. Έχουν γίνει τόσο τεράστια πράγματα, ρε συνέλληνα. Και κάθομαι ακόμα να σου κάνω ηχητικά για να συστρατευτείς, να μαζευτείς, να ενωθείς, να ανοίξεις τα δικά σου γραφεία. Για τη δικιά σου χώρα, για τη δικιά σου ζωή, για τα δικά σου παιδιά. Και να κάθομαι να βγάλω τα άπλυτα όλων αυτών των ανθελήνων τα οποία τα βλέπεις μπροστά σου και μου λες δεν πιστεύω. Καλά κάνεις και δεν πιστεύεις και να μην ξαναπιστέψεις. Να μάθεις να γνωρίσεις είναι το θέμα. Στο χέρι μας είμαστε. Στο χέρι μας λοιπόν συνέλληνα είναι. Και στο χέρι σου είναι να μάθουν όλοι όλη αυτή την τεράστια παρανομία ότι ποτέ δεν είχες βουλή. Και αν είχες να μας το δείξουν, θα πρέπει να συστρατευτείς πραγματικά, γιατί είναι περίεργες οι ώρες που διαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, να ενωθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την αυθονία μας, τα μυαλά μας, να κάνουμε τις γνωματεύσεις και να βγάλουμε το θέμα έξω από την Ελλάδα. Το θέμα πρέπει να βγει έξω από την Ελλάδα. Θα φοβηθούν πάρα πολύ. Γιατί όταν σε δουν ενωμένο και συστρατευμένο με γνωματεύσεις, με τις νομικές σου διαδικασίες, στον παγκόσμιο ιστό, στον ΟΗΕ, στους παγκόσμιους οργανισμούς που δεν τους γνωρίζετε, εκεί θα γίνει, στην Ενωμένη Ευρώπη, θα σου απαντήσει η Ενωμένη Ευρώπη. Είναι υποχρεωμένη. Υπάρχουν έγγραφα που έχει απαντήσει η Ενωμένη Ευρώπη για μένα, τις οποίες τις κρύβουν, άμα το θέλετε, και οι μηχανισμοί φοβούνται να μην χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα τα βγάζουν.
Ακόμα και για την προσφορά που έκανα για την Ολυμπιακή, ο Αλμούνια και η Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη, όλη η κοινοπραξία έστειλε έγγραφα και είπε γιατί δεν παίρνετε τα χρήματα του Αρτέμι του Σόρα να αγοράσει ο Σόρα στην Ολυμπιακή και επιλέγετε το Βασιλάκι όπου θα είναι σε αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό το έγγραφο υπάρχει. Κάποιοι το έχετε. Μπορείτε να το βγάλετε. Άρα η Ευρώπη, θέλω να σας πω και γενικά, όλα τα γραφεία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κοιτάνε και σήμερα κοιτάνε όλοι τι κάνουμε εμείς και τι ακριβώς κάνουμε. Ξέρουν πάρα πολύ πόσο δίκιο έχουμε και τι ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Αλλά εσείς πρέπει να τα βγάλετε έξω. Πρέπει να τα βγάλετε έξω. Βεβαίως απαντάει η Ευρώπη, απαντήσει από τη Federal Reserve, οι τράπεζες έχουν απαντήσεις. Όλες οι τράπεζες έχουν απαντήσεις γιατί κάνουν verification στη Modular. Και η Modular τους έστειλε κατευθείαν MTE και τους λέει ναι βεβαίως, τα χρήματα είναι εδώ, όλα είναι αυτά, είναι εκείνο, η Παγκόσμια Τράπεζα μιλήθηκε, η Παγκόσμια Τράπεζα έστειλε πάλι επιβεβαίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα αυτά υπάρχουν και καθόμαστε τώρα με κάτι παπαγάλους, με κάτι πόνες, με κάτι ξεβράκοντα παιδιά, με κάτι πίτουρες γελίους να ασχολούμαστε και να κάνουμε πολιτική. Να κόψουμε την αντινόηση του ερευνητή, του βλαμένου, του κάθε πράκτορα και του κάθε δαιμονισμένου υπανθρώπου και του κάθε απόκοσμου ζώου. Αφού το επιτρέπεις δεν συνέγινα, δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει, έλα να σου πει τώρα λοιπόν η Τατιάνα, ο Βαγγελάτος, ο άλλος ο Ψόφιος, ο άλλος ο Συχαμένος που όλοι χρωστάνε και δεν ξέρουν και όλοι είναι ανώμαλοι πιο πολύ. Γιατί αν ήταν σε θέση ανθρώπινη θα είχαν πάρει θέση. Θα είχαν πάρει θέση, δεν καθόταν τώρα με δύο δικαστικές αποφάσεις και να κάνουμε αντινόηση ακόμα. Δεν συζητάμε τώρα για το μεγαλύτερο τώρα. Δεν υπάρχει φεκ πουθενά και δεν κάνει κανένας ένα ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει να μιλήσει δικηγόρος. Γιατί ρε δικηγόροι δεν μιλάτε. Από την Ελλάδα είστε 80.000 δικηγόροι. Μα δεν βγαίνετε τώρα 50 άτομα να πείτε τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε φεκ. Πού είναι η νομιμότητα του συντάγματος. Τι στο διάολο υπηρετείτε. Δεν βγαίνει συμβολογράφος. Δεν βγαίνει κανείς να μιλήσει. Ας μην το κάνει. Θα το κάνουν οι Έλληνες. Να κάνετε γνωματεύσεις. Να όπως έχω πει στα άλλα μου βίντεο. Να το πάτε ανάποδα. Να γίνετε ερευνητές. Υπογράφετε σε ερευνητές που κάνατε έρευνα. Θέλουμε λοιπόν 50 ερευνητές. Μια ομάδα από 5-6 άτομα. Πήγαμε εκεί, ψάξαμε, κάναμε αυτό. Ο νόμος λέει αυτό, ο νόμος λέει εκείνο. Αυτό δεν συμβαίνει, αυτό δεν υπάρχει, αυτό υπάρχει, εκείνο δεν υπάρχει. Κάνετε λοιπόν εμπεριστατωμένες ενέργειες και να βγούμε προς τα έξω. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του πολίτη. Αν την κάνει ο Σόρας. Ωραία. Σας είπα, με φοβούνται ήδη. Πρέπει να φοβηθούν εσάς. Και ο φόβος είναι η αλήθεια. Να μην αποκαλυφθεί το ψεύδος τους. Όσο δεν σας φοβούνται και δεν οργανώνεστε για να σας φοβούνται, αυτοί νιώθουν ασφαλείς. Δεν θα νιώσουν ασφαλείς από την ώρα που θα καταλάβεις. Να μην υποστηρίζεις κόμματα, δόγματα. Να υποστηρίζεις την αλήθεια και αυτό που συμβαίνει. Και αυτό θα γίνει μόνο με έναν τρόπο. Με την ένωσή σου και με την εμφάνισή σου. Εμφανίσου να μετρηθούμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχουμε καθήκον. Χρέος. Όλοι. Στους προγόνους μας, στους απογόνους μας, στα ιερά χώματα και στην ίδια μας την ύπαρξη και τη ζωή. Ας το κάνουμε για μας. Θες να το κάνεις για τους προγόνους σου, κάτω. Δεν θες, κάτω για τους απογόνους σου. Δεν θες, κάτω για τη δημιουργία σου. Κάτω για την αλήθεια, κάτω για την ύπαρξή σου, ρε συνέγινα. Άνθρωπε, σας περιμένω όλους. Δεν πρέπει να λείπει κανένας από αυτό το αληθινό ραντεβού, από αυτή την αληθινή συνάντηση. Στον πολιτικό φορέα, Ελλήνων συνέλευση όλοι. Για την απελευθέρωσή μας και για κάθε άδικο και για οτιδήποτε ψέμα δυναστεία έχει συμβεί σε εμάς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.